Το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης θα ανεβεί η παράσταση «Πριν το χάραμα». Ένα έργο γεμάτο από λαϊκά τραγούδια που όλοι αγαπάμε, ταυτόχρονα όμως και μια πολύ δυνατή και συγκινητική ερωτική ιστορία που διαδραματίζεται με τα πολεμικά στα χρόνια ακριβώς των μεγάλων λαϊκών δημιουργών, τραγουδιών και φωνών. Οι ιστορίες τους διατρέχουν την νεότερη ιστορία της Ελλάδας από την απελευθέρωση στον εμφύλιο, στη μεταπολεμική Ελλάδα και στη δικτατορία. Πρόκειται για ένα λαϊκό musical, το ρέπα Παπαθανασίου, το οποίο διαδραματίζει στην Ελλάδα, ξεκινάει μάλλον στην Ελλάδα το 43 περίπου και τελειώνει το 67. Μέσα σε αυτές τις χρονιές, τέλος πάντων, βλέπουμε την ιστορία, ερωτικές ιστορίες ανθρώπων, περνάει όμως και η ιστορία της Ελλάδας και ακούγονται υπέροχα τραγούδια της εποχής. Το κοινό φεύγει πάντα ενθουσιασμένο και πάρα πολύ μερακλωμένο, γιατί τραγουδάει, συμμετέχει και αυτό ενεργά την ώρα της παράστασης. Τι εντυπώσεις ακούτε από τον κόσμο μόλις τελειώσει η παράσταση, πώς το βλέπει όλο αυτό, οπότε ότι διασκεδάζει? Ο κόσμος φεύγει κατενθουσιασμένος και μερακλώνει αρκετά κατά την ώρα της παράστασης, γιατί ακούει τραγούδια πάρα πολύ γνώριμα και βλέπει και ιστορίες όμως είναι γνώριμες που μπορεί να έχει ακούσει οι νεότεροι, να έχουν ακούσει από τις γιαγιάδες ή οι πατεράδες μας από τους γονείς τους κτλ. Είναι ιστορίες γνώριμες στα αυτιά των Ελλήνων και νομίζω ότι τους αγγίζει βαθιά την ψυχή τους. Και σε μία δύσκολη, φαντάζομαι, καλοκαιρινή περιοδία που ήταν αυτή φέτος, έτσι? Ναι, αν και δεν έγινε ολόκληρη, καταφέρουμε να κάνουμε μόνο τη μισή λόγω της πολιτικής κατάστασης. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ο κόσμος έχει πολύ ανάγκη, ίσως περισσότερο από ποτέ. Είναι δοκιμασμένο αυτό τα σχέδιά σας μέχρι το τέλος, ουσιαστικά μέχρι πότε θα γίνει περιοδία και αν θα υπάρξει και άλλη σταθμή στην περιφέρεια, λίγο να μου πείτε. Βέβαια, παίζουμε Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Κυλική, Σέρες. Έχουμε παίξει ήδη Βόλο, Λάρισα, έχουμε πάει και πιο κάτω, Πελοπόννησο, Καλαμάτα, σε πάρα πολλές πόλεις και φανταστείτε ότι να πάμε σε άλλες τόσες, δηλαδή ήταν γύρω στις 55 πιάτες να κάνουμε, 55 παραστάσεις. Όμως καταφέραμε, εντάξει, κάτι είναι και αυτό, να κάνουμε τις μισές και όπου πάμε ο κόσμος πραγματικά φεύγει ενθουσιασμένος. Μια παράσταση που σε κάθε τέλος τη συγκινεί αλλά και καθυλώνει το κοινό, το οποίο συμμετέχει ενεργά σε κάθε σκηνή.